Έχουμε μαζί μας Γιώργο Τσακίρη να μας τα πει όλα. Τα τελευταία φυσικά, τον ακούσαμε λιγότερο για τον Βίτα και τα υπόλοιπα που τρέχουν. Να σε πιάσω από αυτό το τελευταίο, φίλε, που ρωτάει ένας ακροατής. Τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι να μπει η ομάδα στο νέο γήπεδο, πού θα δώσει? Να δούμε, δεν θα μπει σε δικό του γήπεδο. Είτε στο ΆΚΑ είτε θα δούμε, δεν ξέρω. Σας πάτω τα αποκλείς πάντως, ε? Δεν αποκλείω τίποτα. Είναι ουθάλιστο το ενδεχόμενο. Ναι, ναι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Έχουμε λίγο υπομονή, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το θέμα που καίει έτσι πολύ, νεότερο, ναι. Είναι ένα θέμα που καίει, η αλήθεια είναι. Περισσότερο από οποιοδήποτε αγωνιστικό και για μένα. Να σου πω την αλήθεια μου, Σωτήρη. Μακάρι να κατάφερε η ΑΕΚ να μπει από τη δεύτερη αγωνιστική που παίζει εντός. Αλλά θα δούμε, θα το δούμε. Για την Αγία Σοφιά δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο τώρα, επειδή υπάρχει ένα σχέδιο, πότε θα είναι το πρώτο παιχνίδι, αν θα ακολουθήσει κάποιο event και μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Όχι, είναι δεδομένο ότι 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν τα εγγένεια. Μάλιστα. Του γηπέδου, έτσι, μια γιορτή, μια ευχές της επιστροφής της ΑΕΚ στις πρωταγωνικές συστήσεις που είπε χθες και ο CEO της ομάδας και αντιπρόεδρος Γιώργος Πορμάς. Ένα event που θα είναι τόσο σημαντικό, συγκινητικό και ουσιαστικό, γιατί πιστεύει και μετά από τη δεκαετία της επιτυχίας η ΑΕΚ στο σπίτι της, το οποίο δεν θα έχει ελληνικό αγώνα μέσα, θα έχει πολύ συγκεκριμένες άλλες εκδηλώσεις, πολύ συναισθηματικές. Οπότε είναι δεδομένο αυτό, τα εγγένεια. Τώρα το πότε θα παίξει το πρώτο της μάτς εκεί, μπορεί να είναι και πριν τα εγγένεια. Θα το δούμε. Πάμε τώρα στο Βίντα. Να πάμε στο Βίντα. Πλέον περνάει και σε τη δεύτερη και τρίτη μοίρα, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Από χθες το βράδυ φάνηκε ότι εκεί κατευθύνεται η κατάσταση με την αποκάλυψη των Τούρκων ότι απέρριψε την πρόταση της Al-Ittifaq για να δεχτεί αυτή της ένωσης για 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι φαινόταν ότι έρχεται το καλό μαντάτο για τους κοιτινόμαυρους. Ήρθε και πλέον περιμένουμε απλά πότε θα αφηθεί στην Αθήνα, τα τυπικά ξέρεις που ακολουθούνται, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και τυπικά ας πούμε να αποτελέσει παίκτη της ΑΕΚ και επίσημα έτσι. Αυτό περιμένουμε. Είναι ένα καλό, πολύ καλό μαντέρ για την ΑΕΚ, πάντει ο τρόπος, υπό την έννοια ότι προσθέτει στην ισορρόστα της ένα πάρα πολύ ποιοτικό κεντρικό αμυντικό με φοβερές παραστάσεις, εμπειρία, αλλά και ηγετική φυσιογνωμία προσωπικότητα και για το χορτάρι και για τα αποδυτηριά της. Και ενισχύει τη ζώνη της άμυνας πάρα πολύ ουσιαστικά. Περιμένουμε και το δεύτερο βέβαια για αυτή τη θέση της άμυνας, θυμίζω, όπου επί της ουσίας θα συνιστά και ένα έτσι ουσιαστικό lifting στο κέντρο της άμυνας, το οποίο παρατηρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ στα 2 αυτά τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο στο κέντρο της άμυνας, ήταν συνολικά η ανασταλτική λειτουργία κακή, αλλά γενικά υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί, το οποίο η ΑΕΚ θέλει να το λύσει μια για πάντα, μια και καλή δηλαδή, για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Και αυτό μας δείχνει και η περίπτωση του Βιντερμά, πάρα πολύ σημαντικό deal. Και περιμένουμε απλά τα τυπικά πλέον, έτσι. Να το χαρούμε αφού έρθει στην Αθήνα και αφού ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία. Από την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία και από το Αλκμαρ, στην προετοιμασία που βρίσκεται τώρα, νομίζω θα είναι διαθέσιμος για τον Ματίας Αλμέιδα και θα έχει ένα διάστημα αρκετά σημαντικό μαζί του. Δυστυχώς όχι από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, τα έχουμε πει αυτά, έτσι μην τα ξαναλέμε. Αλλά θα έχει τουλάχιστον 20 μέρες μαζί να το δουλέψει, να τον έχει έτοιμο για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τη Λαμία. Γιατί 21, πόσο είναι, δεν θυμάμαι, θα παίξει άκρη με τη Λαμία, οπότε θα τον έχει... 20 Σάββατο ή 21 Κυριακή. Ναι, οπότε θα τον έχει διαθέσιμο στο πρώτο παιχνίδι σίγουρα ο coach. Ο Βίντα, ο οποίος έχει γράψει 98 συμμετοχές με την Εθνική Κροατίας, 4 γκολ. Δεύτερα της κόσμου. Ναι, Ντιάλ, ντεμπούτο του 2010, πολύ πίσω. Έπαιξε και τελευταία στο Nations League, δηλαδή είναι ένας ενεργός διεθνής που λέμε Κροάτης. Και η λογική λέει ότι με αυτή τη μεταγραφή θα κλειδώσει και την παρουσία του στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ναι, βέβαια. Επειδή θα είναι ενεργός, δεν θα είναι ενεργός, αυτό ήθελε και ο προπονητής της Εθνικής Κροατίας, οπότε θα είναι και ένας ακόμα μουντιαλικός παίκτης, θα το πω έτσι, για την ΑΕΚ. Έγραψε 163 συμμετοχές με την Μπεσίκτας τα τελευταία χρόνια, επίσης σημαντικός για τον τουρκικό σύλλογο. Πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ πλούσιο βιογραφικό. Οικονομικό ήταν το θέμα που δεν μπορούσε να το διατηρήσει ο Ρώστα τους.
Οπότε περιμένουμε να δούμε τίποτα άλλο. Με το Β' τελειώσαμε. Πάμε στο επόμενο. Τι βλέπεις τώρα για δεύτερο, Γιώργο? Δεν πρέπει να έχει επισυχασμό τώρα. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ενίσχυση της άμυνά της και απογείωση της άμυνάς της με την προσθήκη ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού, επαναλαμβάνω, ο οποίος και αυτός θα είναι εξισωματικός και θα κάνουν μαζί το νέο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Και φαντάζομαι θα θέλει να πάει σε μια επιλογή που να είναι και μικρότερης ηλικίας, να έχει μια καλή μεταπολιτική αξία, να έχει εξέλιξη. Ψώμεθα και γι' αυτό. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα ακόμα. Θυμίζω ότι και το πλάνο που έχει πάει πίσω δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να γίνει και αν θα αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι, για την περίπτωσή του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει η ΑΕΚ για τον Παρτενέτ. Τους άλλους έχει υπάρξει και ένα ταξίδι του Παναγιώτου Κονέα αυτές τις μέρες μεταγραφικό. Περιμένουμε να δεν ξέρουμε δούμε ακόμα πού, έτσι. Θα δούμε. Ωραία, ωραία. Ξέρουμε κάτι, αλλά θα δούμε. Εντάξει, ναι, ναι. Ας τελειώσει η διαδικασία, δεν μπορεί να είναι και τυπικό το κομμάτι. Θεωρείς είναι ακόμα. Α, είναι δηλαδή. Παίζει μια περίπτωση γερά που συζητάει η ΑΕΚ τώρα και υπάρχουν δύο-τρεις ακόμα από πίσω, κάπως έτσι. Δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που δουλεύει παράλληλα η ΑΕΚ. Ωραία. Και δεν είναι ονόματα που έχουμε ακούσει προφανώς, έτσι, Γιώργο. Κοίτα, εκτός του Πλάνης εννοώ, έτσι. Εκτός του Πλάνης και του Μιγκέν Θαφές, ο οποίος όμως στην Ιταλία τονίζεται ότι θα υπογράψει τη Μόντσα. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις από ό,τι ξέρω που το φως της δημοσιότητας δεν έχει. Είναι εξίσου ψηλά, αλλά δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Όχι, ναι, δουλεύονται παράλληλα και φαντάζομαι ότι άμεσα, πολύ σύντομα τέλος πάντων, αυτή είναι η επιδίωξη της ΑΕΚ, έστω να το πω, θέλει να έχει και τους δύο παίχτες από την αρχή της επιστροφής και της δουλειάς στα Σπάτα πλέον ο Ματίας Αλμέιδα, οι άνθρωποι της ΑΕΚ θέλουν να τους έχει τους δύο. Άρα λοιπόν, Γιώργο, εκεί που η ΑΕΚ έψαχνε τον πρώτο να έρθει να βοηθήσει την προετοιμασία να σωματωθεί με τον Ματίας Αλμέιδα, που δεν ήρθε, θα επιστρέψει η ομάδα χωρίς να έχει αποκτήσει στόπερ, μπορεί μέσα σε διάστημα λίγων ημερών να αποκτηθούν και οι δύο, δηλαδή πολύ κοντά. Δεν τα αποκλείεις. Αυτή είναι η επιδίωξη, παράδειγμα. Για να μην λέμε λόγια του αέρα, αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει. Τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ΑΕΚ. Οι συζητήσεις και επαφές είναι πράγματα τα οποία είναι πάντα σε εξέλιξη και μπορεί να παίρνουν ένα 2-3-24 ώρα παραπάνω. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία βρίσκεται η ΑΕΚ και αυτός είναι, ξαναλέω, ο στόχος, έτσι. Να μπορέσει ο Ματίας Αλμέιδα, εφόσον δεν τους είχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να τους έχει τουλάχιστον σε όλη τη διάστημα της επιστροφής του στην Αθήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ, προκειμένου να μπορέσει να τους μοντάρει όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτή ήταν, είναι η νέα επιδίωξη της ΑΕΚ. Μακάρι, θα πω εγώ, οψόμενα. Αυτό είναι. Τώρα, σε σχέση τώρα με τα υπόλοιπα, θα ακολουθήσει η περίπτωση απόκτησης επιθετικού. Το έχεις πει επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες. Διάφορα ονόματα έχουν ακουστεί. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει λίγο πιο ουσιαστικές οι επαφές της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Και είναι λογικό, θυμίζω ότι επειδή έπρεπε να τρέξουν οι υποθέσεις υπόλοιπες, έπρεπε να πάει λίγο πίσω το κομμάτι του επιθετικού, ίσως και του ακραίου μεσοεπιθετικού που αναζητείται ακόμα. Υπάρχουν δύο τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει στην ΑΕΚ. Όταν θα κάνουν τη διαδικασία, την ουσιαστική διαδικασία κουβέντας μαζί τους, με τις ομάδες τους και πάει λέγοντας, θα μπορούμε να πούμε και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι θα ενισχυθεί και στην επίθεσή της, θυμίζω ότι είμαστε πλέον, αν καταφέρει η ΑΕΚ να ολοκληρώσει και τη δεύτερη προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, θα έχει πετύχει αυτό που ήθελε, σε βάση προτεραιότητας προσθήκων. Όχι στο βαθμό που θα το ήθελε, ξαναλέω, γιατί δεν έγιναν στο διάστημα του βασικού στέλνου προετοιμασίας προσθήκης στο κέντρο της άμυνας, αλλά αναμφισβήτητα, πριν τον Αύγουστο θα έχει καταφέρει να τελειώσει με το 90% των προσθηκών σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο της. Οπότε θα είναι ένα σημαντικό γεγονός υπό την έννοια του μονταρίσματος και της δουλειάς με τους περισσότερους από ό,τι θα ήθελε να έχει ο coach μαζί του. Είναι Αύγουστος έπειτα, υπάρχουν πολλές πολύ πιο σημαντικές ευκαιρίες τον Αύγουστο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και νομίζω ότι θα επιδιωχθεί να το εκμεταλλευτεί και αυτό η ΑΕΚ στο θέμα του επιθετικού. Κοιτάει και περίπτωση αριστερού στόπερ, Γιώργο. Βέβαια υπάρχει ο Τζαβέλας που είναι αριστερό στόπερ. Υπάρξει περίπτωση αντίστοιχα ικανού και καλού κεντρικού αμυντικού με αυτού που έχει, όπως ο Πλάνης για παράδειγμα, που να είναι αριστεροπόδαρος, εννοείται ότι δεν ξέρει. Αλλά η στόχευση δεν είναι για να πάρει αριστερό στόπερ, δηλαδή καθαρά ψάχνει πλάι. Όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, η επιδίωξή της δεν έχει αλλάξει. Εννοείται πως, ξαναλέω, επειδή είναι ζωντανή διαδικασία η μεταγραφική περίοδος, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σήμερα και αύριο τελειώνει και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή το τηλέφωνο να χτυπήσει ή να έρθει ένα mail με μια πρόταση ενός ποδοσφαιριστή που να είναι
τεράστια ευκαιρία ή τουλάχιστον να το βλέπουν έτσι στην ΑΕΚ και σε κάθε ομάδα, έτσι. Και να αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά μια άλλη περίπτωση, ας πούμε, που εξετάζονταν μέχρι την πρώτη μας. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να έχουν λίγο υπομονή σε αυτό. Επαναλαμβάνω, έχει οριοθετήσει τους στόχους της ΑΕΚ για το κέντρο της άμυνας. Ο ένας είναι ο Βίντεο που τον απέκτησε και περιμένει και για τον δεύτερο. Δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε πάνω σε αυτό. Ο Σιμάνσκι προορίζεται έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα και με βάση την προετοιμασία ως στόπερ. Όχι. Άμα έρθει ο δεύτερος στόπερ, φαντάζομαι θα προορίζεται για το. Για τα χαφ. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, βέβαια. Έτσι. Αυτό θα μας το δείξει η πορεία των πραγμάτων και των ενεργειών του Αλμέιδα. Σε επίπεδο και συνέχεια της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή ο κόουτς που έπαιζε με τριάδα δεν είχε να πει τον υπολογίζει για εκεί με τα χαρακτηριστικά που ήθελε. Που ήθελε ο ίδιος, ναι. Σιμάνσκι του το προσέφερε αυτό, αυτόν επέλεγε. Mm-hmm. Ναι, γιατί η θέση του είναι ξεκάθαρα αμυντικό χάφ, ο Σιμάνσκι μπροστά παίζει, εκεί δίνει το 100%. Αν δώσει ΑΕΚ δανεικό τον Μπότο, νομίζω ότι αυτό φανερώνει. Ότι δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε, το Σιμάνσκι για στόπερ. Mm-hmm. Θα τον κρατήσει στη θέση στο χάφ και θα έχει έξι περιπτώσεις παιχτών που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί. Mm-hmm. Είναι ο Σιμάνσκι, ο Γαλανόπουλος που ανανέωσε για ένα ακόμα χρόνο και αντιλαμβάνεις ότι πλέον υπολογίζεται κανονικότατα. Ο Μάνταλος, ο Πινέδα, ο Γιόνσον και ο Γκατσινόβιτς. Μια εξάδα που μετατρέπει την μεσαία με τσάκη περπλήρη. Οπότε νομίζω ότι για εκεί τον υπολογίζει. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε λίγο υπομονητικοί, θα περιμένουμε λίγο ακόμα προκειμένου να διαπιστώσουμε ακριβώς πώς το έχει στο μυαλό το coach. Γιατί μπορεί να έρθει στην Αθήνα να έχει και τους δύο στόπερ διαθέσιμους και να δούμε ότι δοκιμάζει πάλι τρίτο στόπερ τον Σιμάνσκι. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι κάτι έχει δει. Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό, πιστεύω. Όχι, τα έχουμε. Ναι, για δανεικούς τα λοιπά, παίχτες που αποχωρούν, έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όχι ακόμα. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι σε ό,τι αφορά το θέμα των δανεισμών και δανεικών. Για τον Μπότο το είπες στις προηγούμενες μέρες ότι πήγε, πάει σέριφ, θα κλείσει εκεί δανεικός. Ναι, 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 θα πάει μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας όπου θα γίνει και η εισηγή του προπονητή. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.